Ένιωθα ντροπή, ένιωθα ενοχές, ένιωθα θυμό. Ένιωθα πολύ περίεργα συναισθήματα, γιατί 9 χρονών ήταν κάτι πολύ δύσκολο να το περιγράψω. Έζησε τη φρίκη και τον αποτροπιασμό από την τρυφερή ηλικία των 9 χρόνων. Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν καταστάσεις όπως αυτή της 40χρονης Κατερίνας. Βιάστηκα σε ηλικία 14 ετών από τον ίδιο μου τον πατέρα. Ξεκίνησε πολλά χρόνια νωρίτερα, μια τετραετία, πενταετία νωρίτερα, όπου απλώς με παρενοχλούσε σεξουαλικώς. Την πρώτη φορά ήμουν 9 ετών. Στα 14 προχώρησε στην πράξη. Το σπίτι της δεν ήταν μέρος ησυχίας και ασφάλειας, αλλά ένα κολαστήριο. Με βασανιστή τον ίδιο της τον πατέρα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι ερχόταν στο κρεβάτι μου και με ακουμπούσε απρεπώς. Θεωρούσα ότι ήταν κάτι εξωπραγματικό, θεωρούσα ότι ήταν ο ίδιος ο Σατανάς. Είχες μιλήσει στον ίδιο, του είχες πει «Μπαμπά, τι κάνεις»? Όχι, δεν του είχα μιλήσει γιατί δεν θεωρούσα ότι συνέβαινε. Δηλαδή δεν θεωρούσα ότι συνέβαινε. Το μόνο που θυμάμαι που άλλαξε, ας πούμε, σε αυτά τα χρόνια ήταν ότι για κάποιο λόγο κοιμόμουν με φωτάκι πάντα το βράδυ. Φοβόμουν δηλαδή, μετά από την πρώτη σκηνή, φοβόμουν. Κατερίνα, η μητέρα σου πού βρισκόταν? Η μητέρα μου είχε χωρίσει με τον πατέρα μου, βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελες να μας μιλήσεις για το βιασμό? Ήμουν 14 ετών και είχαμε ένα πάρτι στο σπίτι. Κάτι συμμαθητές των αδερφών μου. Και πήγα και αποκοιμήθηκα στο κρεβάτι μου. Ξυπνάω σε κάποια φάση και είναι ο πατέρας μου από πάνω μου. Και εκεί συνειδητοποιώ ότι γίνεται κάτι το απέσιο. Έκλαψα, αλλά έκλαψα βουβά. Η Κατερίνα 9 μήνες αργότερα έφερε στον κόσμο το παιδί του πατέρα της, που σήμερα είναι 25 χρόνων. Πριν από λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, έμαθα ότι πήραξε και τις δύο αδερφές μου. Και αυτό με συνέτριψε. Ήθελα να τον, μέχρι και να τον σκοτώσω. Για κάτι τέτοιο δηλαδή θα τον σκότωνα, που πήραξε τις αδερφές μου. Για τις αδερφές μου, ναι, ήμουν εντός εισαγωγικών η προστάτηδά τους τότε. Γιατί δεν υπήρχε μάνα στο προσκήνιο. Απίστευτη ιστορία ζωής. Όχι ένα, 500 βιβλία μπορούν να γραφτούν για αυτή την αλήθεια σου, Κατερίνα. Είσαι λοιπόν μια γυναίκα που βιάστηκε από τον πατέρα της και οικειοφόρησε το παιδί του και πολλά χρόνια μετά μαθαίνεις πως τα ίδια έκανε και στις αδερφές σου. Θα ήθελα να ξεκινήσεις εσύ να μας λες αυτό που θέλεις να βγάλεις από μέσα σου και μετά να σε ρωτήσουμε και όλοι οι υπόλοιποι κομμάτια της ψυχής σου, της τσαλακωμένης, όπως είπε η Εύη πριν. Αυτό που συνέβη τότε, σαφώς, επειδή ήμουν παιδί, με συνέντριψε. Δεν είχα στο νου μου αγόρια, δεν είχα στο νου μου τη σεξουαλικότητα. Ήμουν ένα παιδί, μπορώ να πω ελεύθερο. Ήμουν στα αθλήματα, ήμουν στα σωστό σχολείο. Δεν με αφορούσαν τα σεξουαλικά θέματα μέχρι πολύ αργότερη ηλικία. Και αυτό για μένα ήταν μια προσγείωση συντριπτική. Σαν να πέφτει ένα αεροπλάνο και να τσακίζεται. Τα ανταπεξήλθα γιατί είχα τα μικρότερα αδέρφια μου να φροντίσω και είχα και ένα παιδί να... Τα μικρότερα αδέρφια σου, εννοείς αυτές τις αδερφές σου που αργότερα έμαθες... Ναι. Ότι το ίδιο έκανε και σε εκείνες. Τι διαφορά ηλικίας είχαν? Τι διαφορά ηλικίας? 2 χρόνια μικρότερη η δεύτερη και 4 χρόνια μικρότερη η μικρή. Και πότε